Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα μπέργκερ μανιτάριανο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πάρουμε ψωμάκι και θα βάλουμε μανιτάρια μέσα και θα το φάμε. Θα φτιάξουμε ένα σωστό μπιφτέκι μανιταριών που θα έχει μία ασιατική νότα, γιατί θέλουμε να το κάνουμε ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το ασιατικό μπέργκερ μανιταριών θα χρειαστούμε: για τα μπιφτέκια μανιταριών, 2 κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 800 γραμμάρια μανιτάρια King Oyster, 1 πρέζα μπούκοβο, ξύσμα από 1 λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας σαμέλαιο, 50 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, 1 αυγό μεσαίο, 100 με 150 γραμμάρια πάνκο, 100 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, 300 ml λιέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για το πανάρισμα, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια πάνκο, 2 αυγά, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 6 ψωμάκια για μπέργκερ, 100 γραμμάρια σάλτσα μπάρμπεκιου, 6 φέτες τσένταρ, 1 ντομάτα, φύλλα από άισμπεργκ και 6 φέτες αγκουράκια τουρσί. Για το σερβίρισμα, πατάτες τηγανιτές. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τα μπιφτέκια μανιταριών. Πάρα πολύ ιδιαίτερη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Και αντί για συμβατικά μανιτάρια, έχουμε πάρει αυτά τα μανιτάρια, τα King Oyster, τα βασιλομανίταρα όπως τα λέμε. Μπορούμε να τα βρούμε, αλλά σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτά τα μανιτάρια, θα χρησιμοποιήσετε κανονικά τα απλά, τα button mushrooms που λέμε. Τώρα, το τηγάνι μας καίει αντικολλητικό πάνω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με κρεμμύδι. Θέλουμε κρεμμύδι στη συνταγή. 2 κρεμμυδάκια. Κόβουμε το κρεμμύδι μας, το ψιλοκόβουμε. Τέλεια. Και ελαιόλαδο στη φωτιά, ελαιόλαδο στο τηγάνι και δεν θα το λυπηθούμε. Θα βάλουμε περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπας λαδάκι, γιατί εκτός από το κρεμμύδι θα ρίξουμε και μπόλικα μεντάρια μέσα και θέλουμε να ψηθούν. Και το κρεμμύδι πάει μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, θυμαράκι εδώ. Βάλτε μπόλικο. Άμα θέλετε να βάλετε και άλλα μυρωδικά μέσα μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε φασκόμηλο, μπορείτε να βάλετε δεντρολίβανο. Βασικά, να τα βάλετε όλα μέσα πρώτα και μετά βάλετε ό,τι θέλετε. Και επίσης θα κόψω και λίγο δεντρολίβανο τώρα που το είπα. Ταιριάζει υπέροχα. Οπότε και λίγο δεντρολίβανο. Καταπληκτικά. Και τώρα, καθώς σοτάρω το κρεμμύδι, πρέπει να ρίξω και τα μανιτάρια μέσα. Το φυσιολογικό που θα έπρεπε να κάνω ήταν να πάρω το πολυκοπτικό, το μίξερ και να το κόψω σε χοντρά κομμάτια εκεί μέσα. Είναι και το σωστό, είναι και το εύκολο. Αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα μανιτάρια, θα τα κόψω με το μαχαίρι. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Και εσείς πρέπει να το κάνετε για να εξασκήσετε τα σκύλ σας με το μαχαίρι. Οπότε θέλω να πάρετε τα μανιτάρια, να τα κόψετε σε μικρά-μικρά τετραγωνάκια εδώ, μπρινουάζ. Λοιπόν, μπορείτε βέβαια να το κάνετε και στο μίξερ. Εγώ θα το κόψω στα χέρια. Οπότε σιγά-σιγά κόβω, βάζω το τηγάνι εδώ, ανακατεύω. Δεν έχουμε κάνει 5 λεπτά. Βασικά δεν ξέρω αν με έχει καταλάβει, αλλά σιγά σιγά και σταδιακά βάζω τα μανιτάρια μέσα στο τηγάνι. Οπότε τι γίνεται, κάθε δόση που βάζω μέσα στο τηγάνι την αφυδατώνω πάρα πολύ γρήγορα. Άμα ρίξω όλα τα μανιτάρια μαζί με στο τηγάνι, όντως θα μπουχτίσει το τηγάνι και θα γεμίσει νερά. Αλλά και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όσο περισσότερο ψήνουμε, τόσο περισσότερο εξατμίζεται το νεράκι από τα μανιτάρια. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μανιτάρια μέσα. Και αυτή ήταν η τελευταία δόση. Θα ρίξω τώρα μέσα μπούκοβο. Οχ! Ξύσμα από ένα λεμόνι. Τέλεια. Αλάτι και πιπέρι. Και όταν λέω πιπέρι, να θυμάστε πάντα ότι όσο περισσότερο πιπέρι βάζετε στο φαγητό σας, τόσο λιγότερο αλάτι θα βάζετε. Οπότε τα μπαχαρικά είναι η λύση στο να μειώσουμε τα αλάτι στο φαγητό μας και θέλω να το θυμάστε πάντα μα πάντα. Οπότε τώρα θέλω υπομονή. 4, 5, 6, 7 λεπτάκια αναλόγως πόσο δυνατή είναι η φωτιά σας. Θέλω να αφυδατωθούν τα μανιτάρια και να καραμελώσουν. Οπότε λίγο υπομονή και μόλις είναι έτοιμα θα ετοιμάσουμε κατευθείαν τα μπιφτέκια μας για να ετοιμάσουμε τα μπέργκερ μας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τα μανιτάρια ελιξίριο της Αθανασίας, ενώ οι Φαραώ είχαν θεσπίσει νόμο σύμφωνα με τον οποίο μόνο αυτοί και όχι οι κοινοί άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να τα καταναλώνουν. Λοιπόν, τα μανιτάρια μου έχουν ψηθεί
έχουν αφυδατωθεί και βλέπετε ότι ο όγκος τους έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει μείνει το 1 τέταρτο, 1 πέμπτο από τον αρχικό όγκο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, τα μανιτάρια είναι εδώ. Θέλουμε μια πιο ασιατική νότα, όπως σας είπα, οπότε θα ρίξουμε μέσα τόσο σαμέλαιο. Να μυρίσει το σαμέλαιο. Το σαμέλαιο είναι το χαρακτηριστικό υλικό στην ασιατική κουζίνα. Λίγο σόγια σος. Ανακατεύω να μαριναριστούν τα μανιτάρια. Σε αυτό το σημείο, αν μπορέσετε να αφήσετε και 3-4 λεπτά και να μαριναριστούν ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο, πάμε κατευθείαν για το επόμενο στάδιο. Όπου πρέπει αυτό το μείγμα να του δώσουμε σώμα, να το σφίξουμε. Θα ρίξω μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Και εδώ πέρα έχω πάνκο. Ξέρεις τι είναι το πάνκο? Όχι. Εσύ? Πριγανιά τριμμένη, ακριβώς, αλλά η ασιατική, η κινέζικη. Εσείς άμα δεν έχετε πάνκο, εννοείται θα βάλετε φρυγανιά τριμμένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και θα ρίξω και λίγο τυράκι. Εδώ. Πάει και το τυράκι μέσα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φορέσουμε γάντια. Σε περίπτωση που τα μανιτάρια σας δεν έχουν αφυδατωθεί τελείως, βάζουμε λίγο παραπάνω πάνκο ή φρυγανιά. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γιατί όσο περισσότερο ψωμί βάζουμε μέσα στο μείγμα μας, αποδυναμώνουμε τη γεύση του. Εμείς θέλουμε περισσότερο μανιτάρι, λιγότερο ψωμί. Οπότε, καλό θα ήταν να αφυδατώσετε πολύ καλά τα μανιτάρια στο τηγάνι, για να μην χρειαστεί να βάλετε παραπάνω ψωμί. Και το μείγμα είναι έτοιμο. Αν και σας φαίνεται ότι σπάει, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα γίνουν μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Έχω αλεύρι, πάνκο αντί για φρυγανιά τριμμένη. Μπορούμε να βάλουμε και φρυγανιά τριμμένη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δύο αυγουλάκια. Θα προσθέσω στα αυγά λίγο αλατοπίπερο. Εδώ. Πιπέρι. Αλάτι. Ανακατεύω και θα κάνω το κλασικό πανάρισμα που έχουμε συνηθίσει όλοι. Αυγό, φρυγανιά και αλεύρι. Εδώ. Θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά τα αυγά. Πρέπει να γίνει σαν νεράκι το αυγό. Όσο χτυπάμε, γίνεται πιο νερό. Τέλεια. Λοιπόν, και ξανά τώρα, γάντια. Η διαδικασία είναι εύκολη, ξαναλέω, αμέσως συγκεντρωμένη. Θα γίνουν όλα πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, τώρα, το μανιτάρι μας φαίνεται ότι σπάει, σωστά? Παίρνουμε μία γενναία ποσότητα, αναλόγως πόσο μεγάλα θέλουμε να κάνουμε τα μπέργκερ μας, και πιέζουμε με τα χέρια. Όσο πιέζουμε με τα χέρια, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά το μπιφτέκι πλάθεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το κάνετε πάρα πολύ όμορφα και να ξέρετε ακριβώς το τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτο υλικό που βάζουμε είναι το αλεύρι. Βγάζουμε από το αλεύρι, βάζουμε στο αυγό, εδώ. Βγάζουμε από το αυγό και βάζουμε στη φρυγανιά. Πιέζουμε με τα χέρια να κολλήσει καλά το πάνκο πάνω στο μπιφτέκι μανιταριών μας. Και πώς σας φαίνεται? Έτοιμο το πρώτο. Θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και μετά υπόλοιπα. Και το τελευταίο μας είναι έτοιμο, εδώ. Και πάμε να τα τηγανίσουμε. Λοιπόν, πάει το πρώτο μέσα. Θα τα ψήσω σε δύο δόσεις, 3 και 3. Σιγά σιγά ρίξτε τα μέσα. Λοιπόν, όση ώρα τηγανίζουμε τα μπιφτεκάκια μας, που ουσιαστικά θέλουμε απλά να τα δώσουμε ωραίο χρώμα, ας ετοιμάσουμε και τα μπέργκερ. Έχω εδώ πέρα ψωμάκια, όμορφα, τέλεια. Και πάμε να βάλουμε τα υλικά μας. Δεν θα βάλω μαγιονέζα, το μόνο που θα ρίξω είναι λίγο μπαρμπεκιού από την κάτω πλευρά, γιατί θέλουμε να κουμπίσει πάνω στον πρωταγωνιστή του μπέργκερ μας. Λοιπόν, από την πάνω πλευρά τώρα τι κάνουμε. Από την πάνω πλευρά θα βάλω λίγο μαρούλι. Εδώ έχω iceberg, μπορείτε να βάλετε ό,τι μαρούλι σας αρέσει, λόλα, πράσινη, κόκκινη, ντομάτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Είναι αδιανόητα νόστιμα αυτά τα μπέργκερ. Σε περίπτωση που έχετε φάει οτιδήποτε νηστίσιμο, vegetarian και οτιδήποτε σε μπιφτέκι, σας υπόσχομαι ότι αυτό θα είναι 10 φορές πιο νόστιμο από οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Η κρούστα απ' έξω είναι συγκλονιστική. Κοιτάξτε εδώ. Και από μέσα η γέμιση, είδατε πώς πάει και πόσο ωραία είναι. Και το πιο φανταστικό με τη γέμιση είναι η φύτη. Μας δίνει την εντύπωση όντως πραγματικά ότι τρώμε κρέας. Θα βάλω και τα άλλα 3 μέσα. 1, 2, 3. Άρα, ελπίζω να καταλάβετε ότι με αυτή τη συνταγή βγάζουμε 6 σούπερ μπιφτέκια. Και καθώς τα βάζουμε στο χαρτί, έτσι όπως είναι, θα μεταφέρουμε να κάτσουν πάνω στην μπάρμπεκιου. Εδώ, τέλειο. Και από πάνω θα βάλω μία φέτα τυρί. 2, 3. 1, 2, 3.
Ένα, δύο, ένα, δύο. Αγκουράκι τουρσί, συνταγή στο YouTube. Μάκης Πετρετζίκης. Τέλεια. Ένα, δύο, τρία. Και τα άλλα τρία είναι και αυτά έτοιμα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν αφρατέψει κιόλας. Παναγία μου. Και ναι. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και πώς θα σερβίρετε αυτό το μπέργκερ. Πάρτε ένα ωραίο ξυλοκοπής, βγάλετε και πατάτες τηγανιτές. Παναγία μου. Εδώ. Φανταστικό. Για τα μπιφτέκια μανιταριών, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και προσθέτουμε το θυμάρι και το δεντρολίβανο. Ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια σε μικρά κυβάκια, το μπούκοβο, το ξύσμα από το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε για 5 με 7 λεπτά μέχρι να αφυδατωθούν και να καραμελώσουν. Αφήνουμε να κρυώσουν. Σε μπολ βάζουμε το μείγμα με τα μανιτάρια μαζί με το σισαμέλαιο, τη σάλτσα σόγιας και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αυγό, το πάνκο, το τσένταρ και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να μπορούμε να πλάσουμε ένα μπιφτέκι. Για το πανάρισμα βάζουμε σε ένα μπολ τα αυγά με αλάτι και πιπέρι. Χτυπάμε καλά μέχρι να διαλυθούν τα αυγά. Περνάμε τα μπιφτέκια in a lax από το αλεύρι, τα αυγά, το πάνκο και τηγανίζουμε σε βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο για 3 με 4 λεπτά από κάθε πλευρά. Για τη σύνθεση, απλώνουμε στα ψωμάκια του μπέργκερ τη σάλτσα barbecue, ένα φύλλο από το iceberg, μία φέτα από την ντομάτα, τοποθετούμε από πάνω το μπιφτέκι, το τυρί και καλύπτουμε με το ψωμί. Βάζουμε από πάνω το αγκουράκι τουρσί και σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές. Να σας πω πώς τρώγεται το μπέργκερ μας. Βγάζουμε το αγκουράκι, το βάζουμε μέσα, κλείνουμε και μετά τρώμε. Τώρα θα μου πεις γιατί έχεις το αγκουράκι έξω να το βάλει όλος μέσα. Γιατί το αγκουράκι σε μερικούς δεν αρέσει, οπότε το βάζουμε από πάνω για να είμαστε σίγουροι ότι άμα δεν τους αρέσει το βγάζουμε και δεν το βάζουμε μέσα στο μπέργκερ. Λοιπόν, βάλαμε το αγκουράκι. Θέλω να σας δείξω πώς είναι μέσα, γι' αυτό θέλω να το κόψω. Βλέπετε, τα μανιτάρια φαίνονται ολόκληρα. Φαίνεται πραγματικά σαν να έχει κρέας. Προκαλώ τους πάντες να το δοκιμάσουν. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο μπιφτέκι μανιταριών και μπέργκερ μανιταριών. Καλή μας όρεξη.